Έχουμε το θέμα για την αυτοπεποίθηση την άλλη εβδομάδα, έτσι θα το συζητήσουμε. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Το επόμενο μας θέμα έχει στο στόχαστρο τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα. Δηλητηριάσεις ζώων. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Δηλητήριο ονομάζεται η ουσία που μπορεί να επιφέρει ένα επιβλαβές αποτέλεσμα όταν χορηγηθεί σε ένα ζωντανό οργανισμό. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου οι δηλητηριάσεις γίνονται συχνά, εσκεμμένα και μάλιστα εις βάρος των ζώων? Η δηλητηριάσεις ζώων είναι πράξη παράνομη και τιμωρείται αυστηρά από τον νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί προστασίας και ευημερίας ζώων, οι ποινές ανέρχονται μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή μέχρι 1.700 ευρώ πρόστιμο ή και τα δύο. Η δηλητηριάσεις ζώων είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο σήμερα στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι από την παράνομη αυτή δραστηριότητα δολοφονούνται κάθε χρόνο περίπου χιλιάδες ζώα, με την πλειοψηφία από αυτά να είναι γάτες και σκυλιά. Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των δηλητηριάσεων σήμερα στη χώρα μας? Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, γιατί μέχρι σήμερα ο κόσμος δεν γνώριζε ότι μπορεί να αποδεχθεί στην αστυνομία για να κάνει καταγγελίες, ότι υπάρχουν ποινές. Αυτό μπορώ να αναφέρω όμως είναι ότι δυστυχώς καθημερινώς σχεδόν έχουμε δηλητηριάσεις ζώων. Στατιστικά στοιχεία εξαρτάται τι εννοείται. Αρμόδια αρχή να μαζέψει τα στοιχεία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αποτείνεται ο κόσμος είτε στην αστυνομία είτε στις ιατρικές υπηρεσίες κλπ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση που πρέπει να υπάρχει. Δεν κρατούνται στοιχεία. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι δηλητηριάσεων σε διάφορες μορφές, φυσικές ή χημικές. Το παράδοξο όμως είναι ότι κυκλοφορούν ουσίες οι οποίες έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εξακολουθούν να κινούνται ελεύθερα στην αγορά. Το περίφημο Lanay, το οποίο με κάποιους τρόπους εξακολουθούν να μπορούν να το προμηθευτούν, μην με ρωτάτε τους τρόπους, εξακολουθούν να μπορούν. Οι αρμόδιες αρχές φαίνεται να δυνατούν να χειριστούν τις υποθέσεις δηλητηριάσεων ζώων, αφού τα παράπονα των πολιτών ποικίλουν, υποστηρίζοντας ότι δεν διερευνώνται καταγγελίες και ότι σπάνια οδηγείται μια υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Κατά πόσον διερευνάτε, εγώ σας λέω όχι. Δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η Κυπριακή Αστυνομία οφείλει να διερευνά με προσοχή τις καταγγελίες για δηλητηριάσεις ζώων σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε περίπτωση δηλητηριάσεις ζώων πρέπει να ειδοποιείται την αστυνομία. Εάν κάποιος αστυνομικός αρνηθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του, τότε δικαιούστε να παραπονηθείτε για παράβαση καθήκοντος. Ο κάθε πολίτης ο οποίος βρίσκει ζώο δηλητηριασμένο, όχι μόνο μπορεί να καταγγέλει την υπόθεση στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής του, αλλά έχει την υποχρέωση να το πράξει για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Από την άλλη, η πολιτεία διαχρονικά φέρει τεράστια ευθύνη για το φαινόμενο αυτό, εφόσον δεν καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την καταστολή τέτοιων παράνομων πράξεων. Ήλπιζα ότι μετά από την τελευταία φορά όταν συζητούσαμε αυτό το θέμα, δεν τα χρειαζόταν να ξανασυζητήσουμε για τις δηλητηριάσεις των ζώων, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν αρμόζει ούτε στον αιώνα που ζούμε, ούτε στην συνειδητοποιημένη, ανεπτυγμένη, πολιτισμένη κοινωνία στην οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε. Δυστυχώς όμως αυτά τα περιστατικά δεν έχουν μειωθεί καν, δεν έχουν εξαφανιστεί. Τα βλέπουμε καθημερινά. Θέλουμε την δική σας άποψη βεβαίως, το 77-77-10-88. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τους φίλους τους οποίους έχουμε μαζί μας για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Καλημερίζουμε την κυρία Κωνσταντίνα Μίχα, Σύνδεσμος Προστασίας των Ζώων. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Καλημέρα σας, κυρία Αγγελίδη. Και μαζί μας ο κτηνίατρος Γιώργος Βασιλείου. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Ξεκινάμε από την αστυνομία και με τα ψυχρά, όπως λέμε κάθε φορά όσο αφορά τους αριθμούς, στατιστικά στοιχεία. Τι λένε τα στατιστικά στοιχεία? Έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί αυτά τα περιστατικά? Πόσα από αυτά έχετε φτάσει στο συμπέρασμα, ποιος και γιατί το έκανε? Και αν έχουν επιβληθεί τιμωρίες και ποινές? Να αναφέρουμε τα στατιστικά και μετά τις διαδικασίες που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα.
Από το 2009 είχαμε 21 περιπτώσεις, οι 17 θεωρούνται εξιχνιαστές με την έννοια ότι έχουν διερευνηθεί και έχει εντοπιστεί το πρόσωπο κατηγορούμενος. Το 2010 16 περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, 13 έχουν εξιχνιαστεί. Το 2011 20 με 12 εξιχνιαστήσεις. Και το 2012 μέχρι τις 31 Ιουλίου, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, 11 υποθέσεις και 10 έχουν εξιχνιαστεί. Έχουν εξιχνιαστεί δεν σημαίνει ότι είναι όλες το δικαστήριο. Έχουν διερευνηθεί και έχουν καταλήξει και υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με κατηγορούμενους. Τώρα, αν θέλετε να φέρουμε και τις διαδικασίες. Ποια είναι η διαδικασία, γίνεται αυτό το συμβάν, το βλέπω εγώ, είτε είναι δικό μου το ζώο, είτε δεν είναι. Πού θα πάω να το καταγγείλω και τι χρειάζομαι για να στηρίξω την υπόθεση εγώ, για να μπορέσει να εξελιχθεί μετά να τιμωρηθεί το άτομο που έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Είναι γνωστό ότι οποιασδήποτε πληροφορίες μπορούν να δοθούν στην αστυνομία, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, και είναι τα τηλέφωνα, η γραμμή του Πολίτη 1460 και τα άλλα δύο τηλέφωνα, το 112-199. Όταν υπάρχει όμως συγκεκριμένο παράπονο από ιδιοκτήτη κάποιου ζώου, θα πρέπει να γίνει καταγγελία στο σταθμό της περιοχής. Τώρα, όταν γίνει η καταγγελία, επισκέπτονται το μέρος οι συναδέλφοι και εκεί θα πάρουν οτιδήποτε υπάρχει, είτε τροφή όταν είναι από δηλητηρίαση ή ακόμα και το ίδιο το ζώο, αν ψοφίσει το ζώο. Και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι, δηλαδή δεν έχουν καταλήξει υποθέσεις με ένα αποτέλεσμα, φυλάγονται αυτά τα τεκμήρια για 2 μήνες. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχουν υποψίες και υπάρχει ύποπτος, προωθούνται στο κυβερνητικό χημείο για εξετάσεις. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι επειδή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ύποπτος, επειδή είναι διαδικασίες και χρονοβόρες, δεν αποστέλλονται, αλλά φυλάγονται για 2 μήνες. Υπάρχει μια εξαίρεση στις διαδικασίες μας. Όταν είναι μαζικές δηλητηριάσεις ζώων, είτε υπάρχουν υπόνοιες είτε όχι, προωθούνται αμέσως στο κυβερνητικό χημείο, γιατί μπορεί να προκύψει κάτι μετά και θα πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Δεν είναι παράνομες αυτές οι ουσίες που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα άτομα για να δηλητηριάσουν τα ζώα? Ναι, είναι παράνομες. Αυτό εξαρτάται. Δεν είναι μόνο και το ένα στοιχείο το βασικότερο που μπορεί κάποιος να γίνει υπόθεση εναντίον του. Χρησιμοποιείς παράνομες ουσίες. Ναι. Εναντίον σε όποιο και να είναι αυτό το ζώο. Ποιος σου δίνει αυτό το δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ να αφαιρέσεις μια ζωή από ένα ζώο, έτσι στα καλά καθούμενα, με ελαφριά χαρτιά? Ναι. Το γεγονός αυτό το οποίο έχω αναφέρει προηγουμένως δεν σημαίνει ότι δεν διερευνά την υπόθεση. Απλά είναι θέμα διαδικασίας όσον αφορά τα συγκεκριμένα τεκμήρια που θα πάρει η αστυνομία από το μέρος, από τη σκηνή που θα επισκεφθεί. Οπότε η διερεύνηση της υπόθεσης όμως γίνεται κανονικά, είτε με τις μαρτυρίες, είτε και με άλλες εξετάσεις που, που θα πρέπει να γίνουν. Το άλλο το οποίο υπάρχει μια αλλαγή, αν θέλετε, στον νόμο περί αστυνομίας, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Οι ειδικοί αστυφύλακες που υπηρετούν στην αστυνομία μπορούν να διερευνούν τέτοιες υποθέσεις, έτσι ώστε για να γίνεται πιο καλά η διερεύνηση, ενώ αυτό δεν υπήρχε παλιά, οπότε είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει. Και τα μαθήματα όσον αφορά την νομοθεσία γίνονται πιο επισταμένα και εξηγείται καλύτερα νομοθεσία στην Αστυνομική Ακαδημία. Και είναι γνωστό ότι είμαστε και εμείς πιο ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Γιατρέ, είναι κάτι το οποίο το έχετε δει και εσείς με τα μάτια σας πολλές φορές, όταν σας φέρουν ένα ζώο το οποίο έχει φάει κάποια τροφή και η οποία περιείχε δηλητήριο. Πόσο δυνηρό είναι αυτό και για το ίδιο το ζώο και για τον ιδιοκτήτη και για εσάς, για να μπορέσετε να σώσετε? Και ποιες από αυτές τις περιπτώσεις σώζονται? Όταν δεις ένα ζώο να μπαίνει στην κλινική δηλητηριασμένο, τότε βλέπεις μια κατάσταση που δεν μπορείς να την περιγράψεις. Δεν μπορείς να σκεφτείς ποιος μπορεί να κάνει έτσι πράγμα σε ένα ζώο. Έρχεται σε μια κομματώδη κατάσταση, όλοι οι μύες του είναι σε σπασμούς, τρέχουν τα σάγια, προσπαθούμε, παίζεις με δευτερόλεπτα για να σώσεις αυτό το ζώο, μπαίνουν τα κατάλληλα φάρμακα, τα διάφορα αντίδοτα, μπαίνει το εμετικό για να κάνει με το να βγάλει το δηλητήριο, και μετά μπαίνουν τα ανάλογα με τα κλινικά συμπτώματα που έχει ένα ζώο. Τότε κρίνεις και ξέρεις ποιο δηλητήριο έχει καταναλωθεί. Όμως τώρα αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα
ίσως είναι πιο έξυπνη από εμάς. Ζημίουν μερικά δηλητήρια. Προσπαθείς να σώσεις το ζώο από το συγκεκριμένο δηλητήριο. Βλέπεις ότι μέσα σε αυτά που έχει φάει υπάρχει και άλλο δηλητήριο. Και γίνονται τα πράγματα όσο πιο δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τα δηλητήρια που χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές είναι φυτοφάρμακα βασικά. Και τώρα αρχίζαν και σμίουν 2-3 φυτοφάρμακα μαζί. Και γίνεται όσον περνά ο καιρός πιο δύσκολο και πιο δύσκολο για να σώσεις ένα ζώο. Όσες φορές και ανεμιλήσαμε για τις δηλητηριάσεις, είπαμε πόσον υποφέρουν τα ζώα, πάμε πολλές φορές, δεν γίνεται τίποτα. Τα περιστατικά είναι τα ίδια και αυξάνονται συνεχώς. Ειδικά τώρα που θα αρχίσει η κυνηγετική περίοδος, τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκυριακό πρέπει να έχει κάποιον άνθρωπο στην κλινική, γιατί θα έχει σίγουρα περιστατικά από δηλητηριάσεις. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Φτάσε νομίζω στο απροχώρητο. Δηλητηριάζουν μέσα στα σπίτια, ρίχνουν δηλητήρια. Δηλαδή αυτό το δηλητήριο, αν το πιάσει ένα μωρό και το φάει, τι θα γίνει? Κανένας δεν σκέφτηκε ότι αν το πιάσει ένα μωρό να το φάει, τι θα γίνει? Βάζουν τα δηλητήρια μέσα σε κροκτέδες, τα βάζουν μέσα σε κρέας, τα βάζουν μέσα σε... η κατάσταση είναι νομίζω ανεξέλεκτη. Πόσες περιπτώσεις τέτοιες καταλήγουν και σε εσάς στο σύνδεσμο για την προστασία των ζώων? Εμείς είμαστε ένας σύνδεσμος νέος ύστατος βασικά. Το POS, Protecting Animals Without Shelter. Είμαστε κάποια άτομα τα οποία εργαζόμασταν από μόνοι μας σε διάφορα περιστατικά εδώ και πολύ καιρό και αποφασίσαμε να οργανώσουμε αυτόν τον σύνδεσμο. Πάρα πολλά περιστατικά καταλήγουν σε εμάς, είτε μετά από δημοσιοποίηση, είτε περιστατικά που, για παράδειγμα, στη Δευτέρα είχαμε μια κοπέλα η οποία μας φιλοξενούσε ένα αδέσποτο σκυλάκι και της δηλητηρίασαν και τα δικά της τα σκυλιά και το σκυλάκι που μας φιλοξενούσε. Επομένως, χάθηκαν τρεις ζωές. Και πάρα πολλά άλλα περιστατικά που βρίσκουμε είτε στον δρόμο. Προσωπικά, εμένα έτυχε στην αυλή μου να βρω δηλητηριασμένους γάτους. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και αμέτρητα. Επομένως, πρέπει να γίνει κάτι. Δυστυχώς, όσον αφορά την αστυνομία, πρέπει είτε να τον δεις, είτε να έχεις κράντακτες αποδείξεις ότι είναι αυτόν το άτομο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις κάποιον ο οποίος έχει δηλητηριάσει ζώα και να επέλθουν ποινές. Λοιπόν, τι μήνυμα να στείλουμε σήμερα, κύριε Αγγελίδη? Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι ότι νομίζω ότι είναι και θέμα της πρόληψης, ενώ της ενημέρωσης. Είναι το θέμα της πρόληψης, ναι, κύριε Αγγελίδη, αλλά νομίζω είναι και το... Ναι. Τώρα δεν είστε εσείς, δεν είστε η δικαιοσύνη εδώ για να... Είναι και η τιμωρία. Το ξέρει ότι ο καθένας, και αυτό το έκαναν και τα παλιά τα χρόνια. Με ενοχλούν τα γατιά αυτά της γειτονιάς που κάνουν το αυτοκίνητο μου άχρηστο και ξέρω εγώ. Πάμε να αγοράσω εγώ το φυτοφάρμακο ή το δηλητήριο το οποίο ξέρω ότι κάνει την δουλειά. Θα το σκορπίσω και θα απαλλαχτώ για ένα χρονικό διάστημα. Μετά, όταν θα ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα, θα το ξανακάνω. Ή με ενοχλεί ο σκύλος του γείτονα. Θα βάλω το μέσα στο κρέας, θα το πετάξω και θα απαλλαχτώ. Δηλαδή, αυτές οι πρακτικές εδώ και χρόνια τις χρησιμοποιούν, μένουν ατιμώρητοι αυτοί που τα κάνουν και είναι και παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς άλλους. Αφού δεν τιμωρείται και ο τάδε που το έκανε και μου είπε πως το έκανε, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, ότι όλες τις ό,τι και να δουλέψουμε για την πρόληψη και να κάνουμε τις εκστρατείες, επειδή δεν υπάρχει η τιμωρία και τις συνέπειες, οι πράξεις αυτές όχι μόνο δεν μειώνονται, αυξάνονται. Ναι, εντάξει, από πλευράς δικής μας το θέμα της διερεύνησης γίνεται σωστά και προωθούνται και υποθέσεις. Τώρα, το θέμα την ποινών είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά γενικότερα στο θέμα της προστασίας του οδού, νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αστυνομία που θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί. Εμείς είμαστε ένα μέρος που αφορά την διερεύνηση, τι αν θέλετε, τη σωστή διαχείριση. Η νομοθεσία σας διευκολύνει στο έργο σας ή κατά κάποιο τρόπο ανοίγει και παρατηράκια να ξεφύγουν αυτοί που διαπράττουν? Υπάρχουν συγκεκριμένα άθρα που αφαιρούνται στην μεταχείριση των ζώων. Υπάρχουν οι ποινές. Η γενική ποινή είναι 12 μήνες φυλακή ή και 1.700 ευρώ πρόστιμο. Έχει επιβληθεί αυτή η ποινή? Τώρα δεν έχω τα στεγαστικά στοιχεία να δω αν τι ποινές έχουν επιβληθεί. Επειδή είναι σημαντικό, μπορεί να υπάρχει εκεί και ποτέ να μην εφαρμόστηκε αυτή η νομοθεσία. Νομίζω για κάποιες υποθέσεις έχουν επιβληθεί ποινές, αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω χρειάζομαστε σαν Κυπριακή κοινωνία κάποια περισσότερη ευαισθητοποίηση, είναι και ποινές, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάτι περισσότερο όσον αφορά, το έχετε πει, το θέμα της πρόληψης, να αλλάξει και η νοοτροπία. Ναι.
και η κουλτούρα μας και ο σεβασμός. Γιατρέ. Αυτό που είπα προηγουμένως με την ευαισθητοποίηση, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Υπάρχουν ζώα που έρχονται στην κλινική 2 και 3 φορές τα ίδια ζώα δηλητηριασμένα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ζώα να έρχονται πυροβολημένα, βλέπουμε ζώα να έρχονται κακοποιημένα σε σημείο που λες, μα αυτό το πράγμα το έκαμε ένα άνθρωπος. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει έτσι. Άμα ένας άνθρωπος κάνει έτσι, σημαίνει, δεν πρέπει να είναι έξω στην κοινωνία. Πρέπει να τον κλείσουμε κάπου αλλού. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα με τον γείτονα του ή οτιδήποτε, καλύτερα να αποταθεί στην αστυνομία. Το ζώο δεν του φταίει σε τίποτα. Δηλαδή να του δηλητηριάσω το σκύλο του γιατί μου έκαμε κάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Το ζώο τι φταίει να το δηλητηριάσω. Μάλιστα. Και πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τον σύνδεσμο και να πάρει βοήθεια από εσάς για κάποιες περιπτώσεις που μπορείτε να βοηθήσετε? Υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας, αν θέλετε να σας τα δώσω αργότερα, ναι, για να τα δώσετε στο κοινό. Εντάξει, μέσα στο Facebook είμαστε και ενεργά μέλη, υπάρχουν διάφορα groups τα οποία μπορούν να αποταθούν. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι σε αυτούς που δηλητηριάζουν, αυτούς που κακοποιούν, οι περισσότερο τις δηλητηριάσεις που τους ενοχλούν, είτε οι γάτοι, είτε διάφοροι σκύλοι που είναι έξω, λέω, τους καλώ να έρθουν να μας βοηθήσουν εμάς, τις φιλοζωικές οργανώσεις. Τα λεφτά που δίνουν στα δηλητήρια, ας μας τα δώσουν εμάς να στηρώσουμε τα ζώα, να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και ή να αγοράσουμε τροφές ή οτιδήποτε άλλο. Θα βοηθήσουν και εμάς και δεν θα έχουν ούτε την αμαρτία στο κρίμα τους. Μα νομίζω πολύ ωραία αυτά που είπες. Πραγματικά, Κωνσταντίνα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά νομίζω δεν το βλέπουν έτσι το θέμα. Δυστυχώς. Εντελώς διαφορετικά λειτουργεί το μυαλό τους και με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, τα ζώα, τον σεβασμό, την ύπαρξη των ζώων γύρω μας και όλα αυτά. Και τα ίδια τα ζώα νομίζω καταλαβαίνουν και αντιδράνε σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν το δέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό και ίσως είναι ο δικός τους τρόπος να αντιδράσουν στην μη αποδοχή που βρίσκουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Ευελπιστούμε ότι έχουμε προκαλέσει κάποια ευαισθησία και θα αλλάξουν τα πράγματα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Πού θα πάμε, σε διαφήμιση? Φύγαμε. Καλή σας μέρα. Με πλούσια δώρα μόνο για σας. Ηλεκτραγορά Ανδρέας Χαραλάμπους προσφέρει κάθε μήνα στην εκπομπή μας μια σιδερόπρεσα Στήρολαξ μαζί με τρόλια και σιδερωτήριο. Η εταιρεία Βασέ Βάσος Έλληνας, αποκλειστική αντιπρόσωπη του αντιβακτηριδιακού τεχνογρανίτη Silet Stone, μαρμάρων, ειδών υγιεινής και πολλών άλλων, προσφέρει δωροκουπόνι σε ένα τυχερό τηλεθεατή κάθε μήνα. Λάβετε μέρος στην εβδομαδιαία μας κλήρωση για να κερδίσετε και εσείς μια κατσαρόλα Βέντο Χελάς που κάνει το μαγείρεμα απόλαυση. Η Άγια Ναργύρη Natural Healing Spa Resort προσφέρουν σε εσάς μια διανυκτέρευση με πρωινό και θεραπείες χαλάρωσης κάθε εβδομάδα. Το ξενοδοχείο Ρόδων προσφέρει μια διαμονή για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα στο όμορφο ορεινό περιβάλλον του Αγρού. Το θεραπευτικό κέντρο επίπλευσης The House of Loaching προσφέρει θεραπείες επίπλευσης κάθε εβδομάδα. Η επώνυμη μάρκα Levi's Jeans προσφέρει ένα παντελόνι σε ένα τυχερό τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια που θα λάβει μέρος στην εβδομαδιαία μας κλήρωση. Περισσότερα για τα μάτια σας προσφέρουν τα οπτικά Παντελής Πούλος σε εντυπωσιακούς σκελετούς και όλες τις επώνυμες μάρκες. Η εκλεκτή εταιρεία υποδημάτων Shoebox προσφέρει ένα ζευγάρι γυναικεία υποδήματα στο ένθετο της μόδας. Τα γνωστά καταστήματα Paperworks Φιλιππίδης προσφέρουν στην εκπομπή μας δώρα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Το κατάστημα Μπεμποβάφτιση φροντίζει για τα βαλάντια και την ένδυση του παιδιού σας, χαρίζοντας δωροκουπόνια στην εβδομαδιαία μας κλήρωση. Οι κινηματογράφοι και η Cineplex προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια κάθε εβδομάδα για τη δική σας ψυχαγωγία. Καλή σας μέρα! Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας! Καλή σας μέρα! Προσέχετε τη σιλουέτα σας. Μαγιονέζα Hellmann's, μόνο 3% λιπαρά, με 10 μόνο θερμίδες ανακουταλιά. Τώρα και σε πρακτική συσκευασία Squeezy. Hellmann's μαγιονέζα. Ώρα για αληθινό φαγητό.
Το θεατρικό εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου το χρονικό της Κύπρου του Λεόντιου Μαχερά. Σκηνοθεσία Μιχάλης Πιερής, μουσική Ψαραντώνης. Σύνθεση τραγουδιών Ευαγόρας Καραγιώργης. 3η 2 Οκτωβρίου, 8:30 το βράδυ, στο Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας Λευκωσία. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται στα καταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας στη Λευκωσία και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλέφωνο 2289-4531. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιος 2012. Από τη Λαϊκή Τράπεζα και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντων. Βελτιώνοντας τον εαυτό μας με φυσικά μέσα, είναι το επόμενο μας θέμα και μαζί μας η Χέλεν Χριστοδούλου. Καλή σου μέρα και καλώς όρισες, Χέλεν μου. Καλημέρα και ευχαριστούμε που καλέσατε. Λοιπόν, πώς μπορούμε με φυσικά μέσα να βελτιώσουμε τον εαυτό μας από μέσα πρώτα και αυτό να φανεί και προς τα έξω? Είναι το πιο σημαντικό τούτο. Βασικά, εκείνο που κάνω είναι προσφέρω μια σειρά μαθημάτων που μπορούμε να δώσουμε τα επιχειρήματα σε κάποιον για να βοηθήσει τον εαυτόν του με φυσικά μέσα. Και τούτο γίνεται με να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση του τι είναι ακριβώς η ενέργεια και το γεγονός ότι όλα κατασκευάζονται από ενέργεια. Mm-hmm. Και τούτο είναι φαινόμενο που αναγνωρίζεται πλέον σε όλον τον κόσμο. Και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας με κάποιες εκπαιδεύσεις, κάποια μαθήματα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας ή τις καταστάσεις μας ή την υγεία μας κτλ. Δηλαδή, τι κάνεις εσύ όταν έρθει κάποιος κοντά σου και θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του με φυσικά μέσα? Okay, βασικά χρησιμοποιούμε, είναι μια, θα έλεγα, νέα τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα και αρχαία τεχνολογία, που είναι η προβολή της συνείδησης. Δηλαδή, με να συντονιστώ με κάποιον απλό τρόπο, μπορώ να εντοπίσω κάποιες καταστάσεις στο ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο και έτσι μπορούμε να μειώσουμε κάποιες καταστάσεις που μας χαλούν, αν θέλεις, και να προσθέσουμε κάποιες άλλες ενέργειες που είναι θετικές για να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας και στην υγεία μας. Δώσ' μας ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, ας πούμε ότι έναν άτομο έχει κάποιον φόβο ή κάποιες φοβίες. Mm-hmm. Θα κάνουμε το συντονισμό μας, θα δούμε πού εντοπίζεται αυτός ο φόβος. Όταν δούμε πού εντοπίζεται, μπορούμε να πάμε εκεί και μπορούμε να αφαιρέσουμε ό,τι είναι σε υπερβολή και να το αφήσουμε σε ένα πιο φυσιολογικό επίπεδο για να μπορεί το άτομο να νιώσει άνεση και άνετα με τον εαυτόν του και βλέπει μετά αντιμετωπίζοντας αυτήν τη φοβία, για παράδειγμα κατσαρίδες, έναν απλό παράδειγμα, ότι πλέον δεν τον ενοχλεί. Σε πόσες συνεδρίες θα γίνει αυτή η αντιμετώπιση? Εξαρτάται από το άτομο. Για κάποια άτομα μπορεί να είναι άμεσο, δηλαδή να γίνει την ίδια στιγμή, και για κάποιον άλλον άτομο μπορεί να είναι μια σειρά συνεδριών. Αλλά εκείνο που προσπαθώ τώρα είναι να δώσω αυτά τα εργαλεία σε άλλους για να μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, παρά να αφήνονται σε μένα, να θέλεις, για να το κάνω εγώ για αυτούς. Τι άλλο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή τη μέθοδο? Πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι οτιδήποτε από μια βιολογική κατάσταση, ένα θέμα στην υγεία μας. Όπως? Για παράδειγμα... Τι περιστατικά σε σχέση με την υγεία? Πολλά περιστατικά, από οτιδήποτε μέχρι άγχος, μικρανίες, διαβήτη, πιο σοβαρά θέματα μέχρι και πιο επιφανειακά. Ας μιλήσουμε για τον διαβήτη, ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πώς εσύ το αντιμετωπίζεις και μέχρι ποιο βαθμό και με ποια μέσα? Και αν έχεις σύγκρουση ίσως με την παραδοσιακή ιατρική? Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε. Σίγουρα. Σύγκρουση με την ιατρική, όχι, δεν υπάρχει. Αντιθέτως, είναι συμπληρωματικό σε αυτό. Και επίσης που με ρώτησες πας στο θέμα του διαβήτη,
Η προσέγγιση τούτη έχει να κάνει με να έβρουμε τα αίτια μιας καταστάσης. Οπότε τα αίτια όλων των νόσων και όλων των καταστάσεων έχουν να κάνουν με φοβίες, με λήψεις, με το να έχουμε εντάξει.